Φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στην έκθεση αγιογραφίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πούμε δύο λόγια για τη Βυζαντινή αγιογραφία διαμέσου των αιώνων, όπως είναι και ο τίτλος της έκθεσης. Η Βυζαντινή Ορθόδοξη αγιογραφία ή εικονογραφία είναι η ζωγραφική τέχνη που εικονίζει πρόσωπα Αγίων ή θέματα από τη ζωή και την ιστορία της Εκκλησίας, ιδιαίτερα του Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Βυζαντινή αγιογραφία είναι κυρίως θεολογική ζωγραφική, που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί τα σχήματα και τα χρώματα της ζωγραφικής τέχνης για να φανερώσει τις χριστιανικές αλήθειες. Η Βυζαντινή αγιογραφία είναι όμως αφαιρετική τέχνη. Απεικονίζει δηλαδή τα σώματα και τα πράγματα όχι στις γήινες καταστάσεις τους, αλλά στη μεταμορφωμένη τους κατάσταση, όπως θα είναι στην αιωνιότητα της Βασιλείας του Θεού. Η Βυζαντινή φορητή εικόνα, όπως είναι αυτές εδώ που βλέπουμε. Η Βυζαντινή φορητή εικόνα ή αγιογραφία είναι η ζωγραφική παράσταση του προσώπου του Ιησού Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων της Εκκλησίας μας, καθώς και διαφόρων ιερών θεμάτων από την ιστορία της Αγίας Γραφής και την παράδοση της Εκκλησίας μας πάνω σε ειδικά επεξεργασμένη ξύλινη επιφάνεια. Ο ρόλος της φορητής εικόνας είναι να έρχεται σε άμεση επαφή με τον πιστό, ο οποίος προσεύχεται μπροστά από αυτήν και την προσκυνά, σκεπτόμενος τον Άγιο και σεπτό βίο και πολλές φορές το μαρτυρικό θάνατο του εικονιζόμενου προσώπου. Η φορητή δηλαδή εικόνα αποτελεί λατρευτικό αντικείμενο που φέρνει σε επαφή τον ορατό γήινο κόσμο με τον αόρατο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Η θαυματουργική έννοια μιας εικόνας και η ενέργειά της δεν προέρχεται από τα υλικά της ή από την ποιότητα της τεχνοτροπίας της ή από τον άνθρωπο που τη ζωγραφίζει, αλλά από τη διαμεσολάβηση του εικονιζόμενου προσώπου μεταξύ του πιστού που προσεύχεται και της Θείας Χάρης του Θεού, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα τη δύναμη της πίστεως και της προσευχής. Η Βυζαντινή Ορθόδοξη αγιογραφία δεν είναι απλά μία τέχνη, είναι ιερή τέχνη. Η διαφορά της από τις άλλες καλές τέχνες είναι στα εξής. Δεν είναι ζωγραφική, είναι θεολογία. Δεν είναι καλλιτεχνική έκφραση, είναι προσδοκία σωτηρίας. Δεν είναι στολίδι, είναι συνάντηση με το Θείο. Δεν είναι φωτογραφία, είναι εις Χριστόν παιδαγωγία. Δεν είναι αντικείμενο, είναι ιερό σκεύος. Δεν είναι υλική αξία, είναι υπέρβαση. Και δεν είναι συλλεκτικό είδος, είναι παρηγορία, παραμυθία και ανάπαυση των Ορθοδόξων Χριστιανών κοντά στον Τριαδικό Θεό. Ο χαρακτήρας της Ορθόδοξης αγιογραφίας είναι σεμνός, κατανυκτικός, με πνευματικό και όχι σωματικό κάλος. Τα Άγια πρόσωπα εικονίζονται εν αυθαρσία με πνευματική και σωματική ρωμαλαιότητα, με ανδρείο και γενναίο φρόνημα, με ευθύτητα. Η εικόνα είναι η σκάλα που μας ανεβάζει στον ουρανό, αλλά και κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Είναι ένα σημείο συναντήσεως κτιστού και άκτιστου, παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, του νυν και αΐ. Οι εικόνες εκτελούνται συνήθως πάνω σε ξύλο και τα χρώματα διαλύονται με τον κρόκο του αυγού και ξύδι. Βέβαια, φορέας μιας εικόνας μπορεί να γίνει και κάποια άλλη επιφάνεια, όπως κεραμίδια, παλαιά ξύλα, υφάσματα, γύψος. Φτάνει η επιλογή του υλικού να είναι τέτοια, ώστε να μην είναι καταφρονητική προς τα εικονιζόμενα άγια πρόσωπα. Τι είναι όμως αυτό που παρέχει τη δυνατότητα στον απλό άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερες καλλιτεχνικές γνώσεις, να μπορεί να φτιάχνει εικόνες Αγίων? Είναι η απλή τεχνική της Βυζαντινής αγιογραφίας. Αρκεί να σου δείξει κάποιος και να κατανοήσει την τεχνική του φωτός, τη χρήση των χρωμάτων, τα οποία είναι τα ίδια ακριβώς υλικά που χρησιμοποιούσαν οι αγιογράφοι από την εποχή του Βυζαντίου και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις. Δεν φτιάχνουμε εικόνες με μορφές Αγίων από το μυαλό μας. Κάνουμε όσο μπορούμε πιστά αντίγραφα των εικόνων που έχουν φτιαχτεί στο παρελθόν για να συνεχίσουν να υπάρχουν στο μέλλον. Λίγοι αγιογράφοι είχαν το θείο χάρισμα να εικονογραφούν από μνήμης. Ένας από αυτούς ήταν και ο θείος Φώτης Κόντογλου. Πάνω απ' όλα όμως, πριν ξεκινήσουμε να αγιογραφούμε, χρειάζεται προσευχή και πίστη. Σας ευχαριστώ.